Σας άκουγα μια χαρά, καλή εβδομάδα. Εσύ, όλες σας ακούγαμε. Μην σας ακούγαμε. Κάτι μυστήριο. Δεν χάνατε και τίποτα, τέλος πάντων. Όχι, σε παρακαλώ. Να πούμε ότι είχαμε κάτι έτσι υποψιαστεί ότι θα ήταν μια δύσκολη σεζόν για τον Ολυμπιακό, με τις αλλαγές κλπ. Το βλέπουμε δυστυχώς σε μια ένταση που ίσως να μην περιμέναμε. Με τέσσερα πρώτα παιχνίδια, τα τρία στο Καραϊσκάκι, χωρίς να είναι και τα πιο δύσκολα, να το πούμε έτσι. Και ένα στον Αστέρα στην Τρίπολη, όπου τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός είχε 16-0 γκολ νομίζω. Έχουμε τέσσερις χαμένους βαθμούς ήδη. Η πρεμιέρα του Europa League ήταν κακή και από αποτέλεσμα και από εμφάνιση. Νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι τόσο κακός ο Ολυμπιακός όσο δείχνουν τα αποτελέσματα, αλλά ξέρετε, όταν δεν σε πάνε κάποια στιγμή, μετά έχεις και την κίνια, έχεις τα δοκάρια, χάνεις ευκαιρίες φοβερές. Η δεύτερη του Ντελαφουέντε, δηλαδή, πραγματικά είναι να απορεί κανείς πώς χάθηκε αυτό το γκολ. Εντάξει, η πρώτη πες ότι ήταν πάνω στην κίνηση, τη βρήκε με τα αριστερό, δεν είναι το καλό του πόδι, συμβαίνουν αυτά, αλλά η δεύτερη εκεί που ήταν πραγματικά, είχε όλη τη δεξιά γωνία του goalkeeper μπροστά του και την έστειλε στην αριστερή γωνία. Και η μπάλα σταματημένη, την κοίταγε πάνω, όλοι είχαν σταματήσει, δεν έχει τάκλινγκ, και τον κοιτάνε όλοι. Δηλαδή. Δεν γινότανε, αλλά να που γίνεται. Και οι δύο πάνω η μία... Ο Ντελαφουέντε στη ζωή του όμως έχει βάλει γκολ. Στην καριέρα ο Ντελαφουέντε πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που έπαιξε πέρσι σε επίπεδο. Είναι μικρός, ναι. Προηγούμενα ήταν, είναι μικρός, ναι, με την Μπαρτσελόνα Β' έπαιζε. Ναι. Εκεί έβαζε κάποια γκολ, αλλά μιλάει για πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας. Στη Μαρσέη πέρσι είχε βάλει ένα γκολ. Ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις αυτό το γκολ, δεν χρειάζεται να είσαι σκόρερ εσύ. Όχι ρε παιδί μου, μπάλα σταματημένη. Στο πρώτο χρειάζεται να είσαι σκόρερ. Στα 5 μέτρα. Δεν χρειάζεται. Στην πρώτη φάση δεν χρειάζεται να είσαι σκόρερ. Να έχεις αιστεία έστω. Ας την πρώτη, λέμε τώρα η δεύτερη. Η πρώτη, εγώ λέω για την πρώτη. Αν το χάσεις το πρώτο, χάσεις το πιο κοντά. Και εσύ Κάρπετ και εγώ με τα κιλά μας θα το κάναμε. Είναι δύσκολο να βρεις το δοκάρι, είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο. Ειδικά να βρεις το δοκάρι. Στο άρεσε out, μπα το καταλάβω. Η άλλη γωνία ήταν ανοιχτή. Αλλά ξέρεις γιατί στο λέω, Βρεσί. Στο λέω γιατί, όπως τον κόβω εγώ τον Ντελαφουέντε, φάσεις σαν την πρώτη θα ξαναβρει. Φάσεις σαν τη δεύτερη πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχουν φάσεις. Αν οι φάσεις που τελειώνει είναι σαν την πρώτη, τι να πω, ξέρω εγώ. Σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή στη δεύτερη φάση, ο Μπέος πάει και του πιάνει έναν-ένα. Ναι. Έτσι, για το λόγο ότι έχουν σταματήσει όλοι, νομίζω ότι κάτι θα στηρίξει ο διαιτητής. Για το πέναλτι, ναι. Ναι, θα στηρίξει για το πέναλτι και δεν στηρίζει τίποτα. Ξέρετε, όλα αυτά όταν μαζεύονται μαζί, τραυματισμοί, συνεχή τραυματισμοί. Βλέπεις τώρα πάνω που είπες ότι να βρήκα τον καλύτερο μου παίχτη, το Χουάνκ. Ο Χουάνκ ούτε με την προχθές έπαιξε με την Αντ, ούτε τώρα έπαιξε με, με τον Βόλο. Δεν βλέπεις ότι υπάρχουν παίχτες καινούργοι που είναι, κάποιοι είναι εντελώς ασυντόνιστοι. Τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε, γιατί αν είναι αυτή η εικόνα του Ιτζο, ας πούμε, που τον πήρε ο Ολυμπιακός για βασικό center for, δεν κάνουμε δουλειά με τίποτα. Το πρόβλημα είναι, ξέρει μπάλα αυτός. Φαντάζομαι ότι είναι ασυντόνιστος εντελώς. Τουλάχιστον... αυτός έχει βάλει γκολ. Δηλαδή έχει ένα βιογραφικό, έχει 100 γκολ, ας πούμε, στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία είχε βάλει 23 γκολ, ξέρω εγώ. Σε 3 χρόνια. Σε δύο χρόνια. Δύο, και έχει γκολ πολλά, ρε παιδί μου, στην καριέρα του. Ξέρω πολλά ομάδα έπαιζε. Έπαιζε, θα σου πω. Στην Μπορντό έπαιζε. Στην Μπορντό. Δεν είναι. Μοιάζει, πώς να το πει, σαν να είναι εντελώς έξω από τα νερά. Σαν να μην ξέρει μπαλάρες. Μοιάζει. Ναι, μοιάζει σαν απλά πράγματα τώρα. Σαν να μην μπορεί να δώσει την μπάλα στο διπλανό. Να την κοντρολάρει η κεφαλιά που κάνει. Λες εσύ τι έμπνευση ήταν αυτή, η σκαστή. Είναι ασύλληπτη, ναι. Ναι, και πηδάει εκεί πέρα, ξέρω εγώ ποιος είναι ο Εμβιλά, είναι κάποιος που πηδάει, μπας και την πιάσει. Τη βρήκε την μπάλα χωρίς να πηδήσει ο τέτοιος, και όμως την έστειλε εκεί που την έστειλε ο σεντερφόρ. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχεις δύο παίκτες οι οποίοι είναι αμφιβάλλητοι σαν να ξέρουν μπάλα. Ντελαφουέντες και ο Ιτζού. Σου έρχονται όλα αυτά. Έχεις μια διαιτησία η οποία σε παίζει όπως σε παίζει, μια πάντα εχθρικά, να μην δώσει ένα κάτι για σένα, ξέρω εγώ. Χθες δεν θέλω να συζητήσω για τα πέναλτι, που είναι φάσεις, δεν είναι έτσι τόσο ξεκάθαρες και αυτά, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι 6 φορές στο δεύτερο ημίχρονο, πάνω από ένα λεπτό κάθε φορά σχεδόν. Δεν μπορείς να μην δώσεις αυτό το παιχνίδι 10 λεπτά καθυστέρηση. Δεν γίνεται. Okay, έδωσε 7.
έδωσε 7 σε αυτά τα 3 γκολ, τέτοιο μονότερμα που έπαιζε ο Ολυμπιακός μετά το 70 και μετά, σε αυτά τα 3 λεφτά εύκολα μπορούσε να κάνει άλλη μια φάση. Ωραία. Και δεν ξέρεις αν στη φάση μπαίνει γκολ. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα μπορούσα αντί 7 να δώσει. Εντάξει, απ' την άλλη όμως κάνεις ένα πόλεμο. Υπό. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα πόλεμο, έχεις και απώλειες. Δεν είναι. Δηλαδή. Στην διαιτησία δεν σκοτώνονται. Από το, από το καλοκαίρι σκοτώνονται με τον Μπαλτάκο στη διαιτησία. Εντάξει, δεν τον πυροβόλησε. Εντάξει, δεν τον πυροβόλησε. Εγώ πιστεύω ότι οι διαιτητές αυτοί δεν είναι. Σίγουρα ξέρω εγώ. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει εκνευριστικές καθυστερήσεις ο Βόλος. Δηλαδή, ο Τσοκάνης και το φορ αυτός που βάζει τον γκολ. Σε ποιον τα νεύρα σου, δηλαδή. Ναι, με το πέφτουν κάτω. Όταν δεν δίνονται λοιπόν οι καθυστερήσεις. Δεν είναι μόνο ο χρόνος. Είναι, χώρια είναι... που. Ναι, σωστά. Χώρια που, ας πούμε, για παράδειγμα. Δείχνουν μια κίτρινη κάρτα και πες ότι την επόμενη είναι κόκκινη. Ξανά κάνεις εδώ πέρα, προσέξτε. Είχαμε ένα παιχνίδι στο οποίο είχαμε 70-30 κατοχή, 18-4 τελικές, 9-2 κόρνερ. Και ο διαιτής έδωσε τα φάουλ 12 εις βάρος του Ολυμπιακού με 4 κίτρινες. Και 8 εις βάρος του Βόλου με μία κίτρινη. Ναι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Όχι, δεν γίνεται. Όπως και να το δεις. Απλά δεν γίνεται, λες. Αλλά τέλος πάντων, να συνεχίσουμε γιατί... Και υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να παίξει αριστερό μπακ. Δηλαδή, θα τον διαλύσουν αυτά. Όχι, ωραία. Νομίζω ότι κανονικά θέλει, για να ξαναπαίξει, νομίζω ότι χρειάζεται 6 μήνες διακοπές. Ακριβώς. Υπάρχει κάποιος λοιπόν που να παίζει αριστερά. Όχι χωρίς αγώνες, διακοπές κανονικές. Ναι. Εσύ έχει αρχίσει να τρελαίνεται κανονικά. Δηλαδή το πέναντι που ζητάει, τον έχει μαγκώσει τον άλλον από τον αγώνα και πέφτει. Τι πέναντι να σου δώσει, ρε φίλε, πίσω. Το πρώτο. Ξέρω εγώ το πρώτο, δεύτερο, το πέμπτο. Εκεί πέρα στη γωνία, είναι στο πρώτο ημίχρονο. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα. Ποιο είναι στη γωνία που τον πιάνει από το χέρι. Ίσα-ίσα έχασε και ευκαιρία. Αυτή ήταν και ευκαιρία κιόλας και πήγαινε να κερδίσει πέναλτι. Ναι. Δεν είναι, είναι σε κακή. Ναι, ρε παιδί μου, τον βλέπεις δηλαδή ότι έχει λιώσει. Εγώ νομίζω ο ότι έτσι όπως, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα πλέον για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι μόνο μία μεγάλη νίκη θα αλλάξει το κλίμα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται επιγόντως μία μεγάλη, όχι μία απλή νίκη, χρειάζεται μία μεγάλη νίκη για να αλλάξει το κλίμα στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά πρέπει να παίξει μπάλα. Ιδάλλως δεν ξέρω πόσο θα αλλάξει. Πώς να έρθει η μεγάλη νίκη. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω που λες. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια μεγάλη νίκη. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, πώς θα την πάρει τη μεγάλη νίκη είναι ένα ζητούμενο. Δεύτερον, νομίζεις πραγματικά ότι είναι ζήτημα ενός αποτελέσματος. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ομοιογένεια. Βασική εντεκάδα, πρωταγωνιστές, ιεραρχία. Εδώ κάθε εβδομάδα όλα καλά είναι αυτά που λες. Δεν λέω τίποτα το αντίθετο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που θέλει ψυχολογία. Χωρίς ψυχολογία ο Ολυμπιακός πάει παρακάτω. Είναι δύσκολο να σηκώσει. Πρέπει να έχει μια. Πρέπει να, αν πάρει μια μεγάλη νίκη, εγώ πιστεύω ότι για τον Ολυμπιακό τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Να σου το πω αλλιώς. Όλα μπορεί να γίνουν πιο εύκολα. Όσο τα αποτελέσματα δεν έρχονται, όλα γίνονται πιο δύσκολα. Ναι, έτσι, αλλά για να έρθουν τα αποτελέσματα είναι το αποκυκότερο, Κώστα. Για να έρθουν τα αποτελέσματα πρέπει να κάνει κάποια ομάδα. Χθες, πώς το λένε, ο Ολυμπιακός είχε 5 καθαρές ευκαιρίες. Ωραία. Το πρώτο ημίχρονο, η ομάδα είναι παράδειγμα. Το πέταξε, ναι. Το πέταξε, κανονικά. Ναι. Το θέμα είναι, καταρχήν, κάνει ο προπονητής. Να σου απαντήσω μετά από 40 μέρες, δεν μπορώ ειλικρινά. Όχι, αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ότι... αντιποδοσφαιρικό, δεν μπορώ πραγματικά. Ναι, ρε παιδί μου, σε 40 μέρες κάποιος καλός προπονητής, εντάξει, έχουν αρχίσει να φαίνονται κάποια δείγματα. Αλλιώς γιατί τον αλλάζει τον προπονητή. Με 10 μεταγραφές και με όλα αυτά δεν μπορώ να. Ωραία, έχεις ένα δίκιο. Σε αυτό το 10 μεταγραφές έχεις απόλυτα δίκιο. Και άλλες 2-3 θα γίνουν. Το ότι, πώς το λένε. 2-3 ή 1. Επειδή λέμε για μεταγραφές, να πούμε ότι χθες ήταν ο Κασάμης στο Καραϊσκάκη και μετά το παιχνίδι συζήτησε με τον Ολυμπιακό. Γίνεται πράγματι συζήτηση για να επιστρέψει. Σε τι κατάσταση είναι. Που να ξέρω, έχει να παίξει από τις 15 Μαΐου, αφού είναι ελεύθερος παίκτης. Τέτοιους έχει εμείς. Έχει να παίξει από τις... είναι ελεύθερος παίχτης, άρα δεν έκανε προετοιμασία. Αφού δεν ήταν, αφού είναι ελεύθερος παίχτης... Και βαρύς παίχτης. Απλά θέλω να πιστεύω, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και εξάρι, γιατί ο Κασάμι είναι ένας πολύ καλός παίχτης και δεν τον πήραν και τα χρόνια. Άσχετα από ότι θα θέλει χρόνο σίγουρα, εννοείται. Αλλά είναι 8 κατά βάση ο Κασάμι. Όλοι για μένα δουλεύουν για τον Κώστα Φορτούνη. Τώρα όχι, τι ρε, θα δεν κάνει. Δεν ξέρω αν δουλεύει ο Κώστας Φορτούνης. Αυτό είναι το θέμα. Όλοι πάντως δουλεύουν για τον Κώστα Φορτούνη. Αύριο περισσότερα με Κώστα.